Περνάμε τώρα στον κύριο Δημήτρη Σταθακόπουλο, που είναι διδάκτορας στο Πάντιο της Οθωμανικής Κοινωνίας, Ιστορίας και Πολιτισμού και συνεργάτης του Εργαστηρίου Τουρκικών και Ευρασιατικών Μελετών του Πανεπιστημίου Πειραιά. Κυρίως άνθρωπος που γνωρίζει πολύ καλά την τουρκική, τη φέρουσα τουρκική αντίληψη, είτε αφορά την πολιτική και οικονομική ελίτ, είτε τον ίδιο το λαό. Καλημέρα, κύριε Σταθακόπουλε. Καλημέρα κύριε Σαχίνη, καλή σεζόν, πρώτη φορά που μιλάμε στη νέα σεζόν και στους ακροατές σας επίσης. Να είστε καλά. Κύριε Σταθακόπουλε, επειδή πολλή συζήτηση γίνεται, θα ξεκινήσω από αυτό της επικαιρότητας, το ότι δεν παράγει στο νομικό πεδίο το νέο τουρκολιβικό συμφωνητικό που είναι πια για έρευνες και εκμετάλλευση αγωγών. Εντάξει, πολιτικά όμως και στο πεδίο, ακόμη και το νεκρό τουρκολιβικό, μια χαρά θα πω εγώ, παράγει αποτελέσματα. Εντάξει, θα χρησιμοποιήσω πρωτίστως και θα προτάξω τη νομική μου ανάλυση και ιδιότητα και μετά θα πούμε και στο θέμα της, το πολιτικό και το πεδίο, το πρακτικό δηλαδή. Έχω πει από την πρώτη στιγμή και το έχουμε πει και μαζί όταν έγινε, υπεγράφει το τουρκολιβικό μνημόνιο, μνημόνιο. Είχα πει το εξής, ότι αυτό είναι ακυρώσιμο και όχι αφεαυτού άκυρο. Ποια είναι η διαφορά του ακυρώσιμου με το άκυρο στα νομικά? Άκυρο σημαίνει κάτι το οποίο έχει κηρυχθεί άκυρο από ένα όργανο αρμόδιο να το ακυρώσει, δηλαδή ένα διαιτητικό δικαστήριο, ένα διεθνές δικαστήριο ή οτιδήποτε, ή το έχει ακυρώσει μία από τις δύο συμβαλόμενες πλευρές, δηλαδή η Λιβύη ή η Τουρκία, ή το έχει ακυρώσει, όπως είπα προηγουμένως, ενώπιον ακυρωτικού οργάνου ένας τρίτος που έχει ένομο συμφέρον, π.χ. η Ελλάδα. Γιατί φύγεται από αυτό. Άρα λοιπόν το άκυρο είναι το αποτέλεσμα. Διαφέρει από το ακυρώσιμο. Το ακυρώσιμο σημαίνει ότι εμπεριέχει μέσα σπέρμα ακυρότητος, αλλά ακόμα δεν έχει χαρακτηριστεί άκυρο σε ένα τρίτο όργανο. Δηλαδή σε ένα διεθνές δικαστήριο, σε ένα διεθνή οργανισμό. Όπως είναι παραδείγματι ένα διεθνές δικαστήριο ή έστω στον ΟΗΕ να έχει δει ένα ψήφισμα που να το ακυρώνει. Ως εκ τούτου λοιπόν, το μνημόνιο αυτό είναι ακυρώσιμο, δηλαδή έχει μέσα στοιχεία, σπέρμα, ακυρότητος, αλλά δεν έχει ακυρωθεί. Αυτό τι σημαίνει, ότι παράγει ένομα αποτελέσματα? Προσέξτε, αυτή είναι μια λεπτή γραμμή στα νομικά. Δεν παράγει ένομα αποτελέσματα με την έννοια της οριστικότητας, όμως δημιουργεί καταστάσεις οι οποίες έχουν νομιμοφάνεια και επομένως κάποιος μπορεί να στηριχτεί σε αυτά, να παράξει σε πρώτη φάση de facto αποτελέσματα, ούτως ώστε σε βάθος χρόνου να παράξει και τα de jure, δηλαδή να το πάρει υπέρ του. Ποιος το κάνει αυτό στην καθημερινότητα, να καταλαβαίνει και ο κόσμος? Το κάνει ένας καταπατητής, ο οποίος ψάχνει να βρει νομικά ερίσματα ότι τάχα μου έχει δικαίωμα, σου καταπατά την περιουσία. Στη συνέχεια προσπαθεί ο ίδιος, το συμφέρει, να πάτε σε ένα δικαστήριο. Στο δικαστήριο εσύ να προσπαθείς να αποδείξεις ότι έχεις τίτλους και ότι είσαι ο νόμος κύριος και αυτός να προσπαθεί να αποδείξει ναι μεν, αλλά και αυτός έχει τα δίκια του. Ο δικαστής λοιπόν θα βγάλει μία απόφαση η οποία ενδεχομένως το συμφέρει έστω και μερικώς αυτόν και από το τίποτα που δεν είχε θα έχει κερδίσει κάτι. Γιατί? Διότι το δικαστήριο είτε είναι διεθνές είτε είναι πολιτικό δικαστήριο, δηλαδή καθημερινότητας, κοιτάει ποιος είναι ο επιμελέστερος. Δηλαδή ποιος επιμελείται και έχει καημό και καψούρα, να το πω έτσι, να ασχοληθεί με τη γη ή με τη θάλασσα ή τέλος πάντων με το διεθνές χώρο, με το διεθνή χώρο ή τον αμφισβητούμενο χώρο και να τον κάνει δικό του. Άρα λοιπόν τι κάνουν τα δικαστήρια και τι τάση έχει η νομολογία και η νομοθεσία, είτε είναι η διεθνή στη ιδιωτική, δηλαδή ιδιωτική, δηλαδή αστική εννοώ, τους, που ασχολείται με ιδιωτικές υποθέσεις, τον επιμελέστερο. Και ρωτάω λοιπόν. Ποιος είναι ο αδιάφορος λοιπόν, ακόμη και για ποιος τα... Ποιος είναι ο αδιάφορος και ποιος ο επιμελέστερος στην προκειμένη περίπτωση. Μάλιστα. Σαφές αυτό που λέτε, νομικά. Και εγώ θα πρόσθετα ότι όταν έχεις ακόμη και αυτή την κουτσή οριοθέτηση με την Αίγυπτο, κουτσή μισή, και δεν εκμεταλλεύεσαι έστω αυτά τα 33.000 τετραγωνικά να κάνεις μια έρευνα, βρε αδερφέ. Ακριβώς. Και πάει λέγοντας. Άλλος έχει την επιμέλεια λοιπόν στην περιοχή αυτή. Άλλος καίγεται.
Όχι εσύ, από ό,τι φαίνεται. Αφού εμείς δεν θέλουμε να γίνουμε κόλπος του Μεξικού. Λοιπόν, για πείτε μου τώρα, στο πολιτικό πεδίο και, και επί του πεδίου, διότι για πρώτη φορά, εάν πούμε ότι αποφασίσει να προχωρήσει σε έρευνες, θα είναι η πρώτη φορά που θα πάει δυτικά του 28ου μεσημβρινού, νοτίως Κρήτης. Τι σημαίνουν όλα αυτά? Σημαίνει ότι, προσέξτε τώρα, εκεί, έστω κι αν ήθελε κρυθεί, που ακόμα δεν έχει κρυθεί, ξαναλέω, ότι είναι άκυρο το τουρκολιβικό μνημόνιο. Όπως είπα προηγουμένως, είναι κυρώσιμο, αλλά όχι άκυρο ακόμα, έτσι. Δεν έχει οριστικοποιηθεί. Ετούτης τι έκανε η Τουρκία εδώ? Υπογράφει έστω με την προβληματική κυβέρνηση της Λιβύης, η οποία οι μισοί λένε ναι, εντάξει, υπογράψε, μια άλλη μισή λένε δεν υπογράψε τίποτα, είναι ανυπόστατο αυτό. Εντάξει, αλλά μισό λεπτό, κύριε Σταθακόπουλο, θέλω να το πω, όχι για εσάς, εσείς τα ξέρετε, αλλά ναι, ναι. Εδώ είναι περίπου ονειρόξεις. Διότι όσοι νομίζουν ότι η Λιβύη είναι ένα κανονικό κράτος και ησυχάζουν με τα περινομιμότητας της νέας τουρκολιβικής συμφωνίας λόγω αντίθεσης της Βουλής, γελιώνται. Δεν είναι ένα κανονικό κράτος. Εννοείται. Οπότε μην την ψάχνουμε. Πάμε Βέβαια. Παρακάτω. Κάνω αναφορά για να συνδέσω αυτό που θέλω να πω. Αυτό λοιπόν που είναι τώρα η Λιβύη, είτε ήθελε κρυθεί ότι όποια συμφωνία της είναι υπόστατη, είτε είναι υποστατή, ανάλογα, έχει σε κάθε περίπτωση μια δικιά της υφαλοκρηπίδα. Έχει δηλαδή μια δικιά της, έστω άτυπα, ας πούμε, έκταση, η οποία θα μπορούσε να είναι μια ΑΟΣ της, έστω και αν δεν την έχει συμφωνήσει με απέναντι κράτη. Και βεβαίως έχει ένα θέμα, πρόβλημα, όπως το γνωρίζουμε όλοι, με την Αίγυπτο. Και δεν θα ήθελε να τσιγκλήσει την Αίγυπτο σε διάφορα θέματα που θα έφυγαν συμφέροντα της Αιγύπτου. Σε κάθε περίπτωση όμως, στις ακτές της, εντός των χωρικών υδάτων και λίγο παραέξω, σε αυτό που δεν θα της αμφισβητούσε ότι είναι η υφαλοκρηπίδα της, μπορεί να κάνει μίσθωση, δηλαδή να δώσει σε όποιον θέλει, να μισθώσει λοιπόν σε εταιρείες κρατικές ή ιδιωτικές για να κάνουν έρευνες. Αυτή η μίσθωση λοιπόν που κάνει προς την Τουρκία δεν έχει στοιχεία μέσα παρανομίας. Διότι είναι ένα κυρίαρχο κράτος, έστω και αν είναι προβληματικό, το οποίο μπορεί να δώσει τη γη της ή τη θάλασσά της εκεί πέρα που την ορίζει σε μίσθωση τρίτων χωρών ή τρίτων εταιριών που ανήκουν σε χώρες ή σε κοινοπραξίες, σε κονσόρτσιουμ, να κάνουν ό,τι θέλουν εκεί. Η Τουρκία λοιπόν, εκμεταλλευόμενη τη λέξη μίσθωση, προσέξτε, μίσθωση, ούτε στην εκμετάλλευση ούτε κάτι άλλο, μίσθωση λέει, μισθωτής είμαι, μπαίνει μέσα λοιπόν με μία μίσθωση η οποία ειρίζεται παρόδωνα απαλυτανομικά μπροστά μας. Προσέξτε. Η μίσθωση θεωρείται έγκυρη ακόμα και στην καθημερινότητά μας, στα διαμερίσματά μας, στα σπίτια μας, έστω κι αν γίνει από μη κύριο. Αυτή είναι η αλφάβητος για τους νομικούς. Λέω αυτονόητα πράγματα, αλλά θα με συγχωρέσετε, αλλά πρέπει να τα ξέρουμε. Εμφανίζομαι εγώ και λέω ότι το σπίτι είναι δικό μου και ας μην είναι δικό μου. Και σας το νοικιάζω, κύριε Σαχίνη, και μου δίνετε ενίκιο. Το ξέρετε ότι η μίσθωση αυτή είναι έγκυρη και ας μην είναι ο κύριος. Ο κύριος του σπιτιού πρέπει να στραφεί μετά κατ' εμού ότι έκανα αντιποίηση και ουσιαστικά εμφανίστηκα ως κύριος χωρίς να είμαι, πήρα κάποια χρήματα και να μου πει φέρε τα χρήματα πίσω, αυτά που πήρες από τον άνθρωπο, και να δω τι θα κάνω τώρα που μου φόρτωσες ένα μισθωτή στην κυριότητά μου, στο σπίτι μου. Όμως η μίσθωση ως προς τον τρίτο, τον καλόπιστο μισθωτή, είναι έγκυρη. Άρα λοιπόν είτε η Λιβύη είναι υποστατό κράτος, είτε είναι ανυπόστατο, είτε οτιδήποτε, η μίσθωση ως προς την Τουρκία είναι έγκυρη. Άρα λοιπόν η Τουρκία εγκύρως μπορεί και μπαίνει να κάνει έρευνες για λογαριασμό, ως μισθώτρια για λογαριασμό της Λιβύης, και εκεί ό,τι αποτέλεσμα φέρει θα δημιουργήσει πάλι καμία κατάσταση η οποία δεν θα είναι καθόλου ευχάριστη ούτε σε εμάς, ούτε στους Αιγύπτιους, ούτε τους απέναντι Ιταλούς. Μάλιστα. Είναι σαφές εδώ ότι ακόμη κι αν με τα περίφημα οικόπεδα και τα όρια Μανιάτη είχαν πάει στη μέση γραμμή εμείς με τη Λιβύη, ο μισθωτής μπορεί να μοχλεύσει τη Λιβύη να τα αμφισβητήσει. Δεν είναι μάλιστα. Έτσι. Και εδώ προκύπτει το εξής ερώτημα. Όλα αυτά θα είχαν πάει στην άκρη αν είχες πάει από τα 6 στα έως 12 ναυτικά μίλια και είχες οριοθετήσει ΑΟΣ, κύριε Σταθακόπουλε? Ναι, αυτά θεωρητικά τουλάχιστον. Θεωρητικά. Ναι. Αν μπορείς να τα υποστηρίξεις και πρακτικά. Θεωρητικά θα μπορούσανε. Το θέμα είναι αν τα υποστηρίζεις τα δικαιώματά σου.
Μάλιστα. Και την ιδιοκτησία σου. Και το δικαίωμα, όπως λέγαμε πάλι στον ιδιωτικό τομέα, τα λέω επίτηδες, θα παραλύσω με το ιδιωτικό τομέα. Μια χαρά τα λέτε, αλλά εγώ επειδή θέλω να το τρέξω λίγο. Έχει κάποιος, αυτό είναι χρήσιμο που θα πω, και κρατήστε το. Έχει κάποιος μια ιδιοκτησία, έχει χτίσει τη μονοκατοικία του και πάνω έχει αναμονές, όπως λέγαμε παλιά, για να τραβήξει και έναν δεύτερο όροφο, έχει ένα δικαίωμα υψούν. Αλλά δεν το ασκεί ποτέ το δικαίωμα υψούν, γιατί δεν θέλει ή γιατί δεν έχει χρήματα να το χτίσει. Και αλλάζει η νομοθεσία ή τέλος πάντων έχει το γείτονας και του λέει δεν σε αφήνω να σηκώσει διαμέρισμα δεύτερο, γιατί θα μου κρύψει τη θέα ή έχει αλλάξει το μέτρο του υψούν. Άρα λοιπόν έχει ένα δικαίωμα το οποίο δεν το εφάρμοσες όταν θα έπρεπε και μετά το χάσες πρακτικά. Αντιλαμβάνεσαι ότι κάθε καθυστέρηση που κάνει η Ελλάδα σε δικαιώματα, λέμε, επικαλούμαστε το διεθνές δίκαιο, λέμε ότι έχουμε δικαίωμα να κάνουμε πολλά, αλλά δεν τα ασκούμε. Ωραία, περνάει ο καιρός, αλλάζουν τα δεδομένα και στη συνέχεια είτε τόσο είτε τόσο το δικαίωμα πάει περίπατο. Είστε σαφείς. Και εδώ έχει και μία αξία να δούμε με αυτή την κουτσή οριοθέτηση με την Αίγυπτο. Τώρα θα καταλάβουμε τι συνέβη με το κουφονίσι. Γιατί πήγαμε σε μειωμένη επίρρεια. Ναι. Τώρα θα τα δούμε. Πείτε μου να φύγουμε από αυτό το κεφάλαιο και το ερώτημα με το οποίο θέλω να πάμε στο τελευταίο μέρος αυτής της συνομιλίας για σήμερα είναι το εξής. Επειδή ακτινογραφείτε με άλλο τρόπο, το έχω πει αυτό, εδώ και χρόνια, και την τουρκική πολιτική και οικονομική ελίτ και τους Τούρκους πολίτες. Πού πάει το πράγμα? Διότι συνήθως, το έχετε πει, το έχω κρατήσει, η Ελλάδα, αλλά όχι μόνο η Ελλάδα, αναλύει την Τουρκία με μία αντίληψη φέρουσα, να το πω έτσι για να καταλαβαίνομαστε, δυτικόστροφη, δηλαδή. Ναι. Εσείς έχετε πει ότι είναι λάθος ο τρόπος με τον. Πού πάει λοιπόν το πράγμα με την Τουρκία? Η Ελλάδα μέχρι το 1922 ούσα σε στενή επαφή και καταπίεσε και πολέμους με τους Οθωμανούς και τους Τούρκους. Γνώριζε τον αξιακό τους κώδικα λαού και άρχουσας τάξης και ελίτ και σουλτάνου και μετά και μαλιστών και μπορούσε και τις αντιμετώπιζε. Από το 22 και μετά διακατεχόμαστε από ένα φοβικό σύνδρομο, το οποίο κακώς το έχουμε, μια υπαναχώρηση που εμείς τη λέμε καλοπιστία, που η Τουρκία όμως τη λαμβάνει πάντοτε αυτό ως αδυναμία και ουδέποτε ως καλοπιστία, τη χείρα δηλαδή φιλίας που τίνουμε. Και αυτό συμβαίνει και σε επίπεδο εξουσίας και σε επίπεδο λαού. Και δεν τώρα μιλάω για έναν φίλο μας, εγώ το Σουκρού ή τη φίλη μας την Τέμπορα, να είναι φίλοι ή να έχουμε μικτούς γάμους ή να τρώμε και να πίνουμε μαζί σε κανένα γλέντι. Λέω για την νοοτροπία, την ευρύτερη. Έτσι λοιπόν η λογική που πάμε να αναλύσουμε τους Τούρκους, πώς εμείς θα θέλαμε ή νομίζουμε ότι είναι οι Τούρκοι, είναι τελείως λάθος. Δηλαδή το να ερμηνεύεις τον άλλον όπως εσύ νομίζεις ή θα ήθελες να είναι ή να εξειδενικεύεις καταστάσεις και να φαντασιώνεσαι πράγματα είναι εντελώς λάθος προσέγγιση. Και βεβαίως και αυτό πάλι στην καθημερινή δικηγορία είναι κατανοητό, ότι πρέπει να κατανοήσουμε τι λέει ο αντίδικός μας, όχι να τον ενστερνιστούμε, να πούμε έχει δίκιο, να το κατανοήσουμε όμως τι λέει ο αντίπαλος, για να μπορέσουμε στις αιτιάσεις που κάνει και στις αιτιολογίες που βρίσκει να βρούμε ρογμή, να κάνουμε προσθήκη αντίκριση για να τον κερδίσουμε. Η Ελλάδα αυτό δεν το κάνει δυστυχώς τα τελευταία 100 χρόνια και γι' αυτό το λόγο φαντασιωνόμαστε πράγματα τα οποία δεν ισχύουν. Τώρα, πού το πάει η Τουρκία? Και ειδικά ο πρόεδρος Ερντογάν. Και τι έχουμε να αντιμετωπίσουμε μεταξύ σκύλας και χάριδης. Δηλαδή μεταξύ αν θα έρθουν οι επίγονοι των Κεμαλιστών ή θα ξανά έχουμε τον Ερντογάν ή κάποια στιγμή να είναι επίγονο του Ερντογάν. Αν μου επιτρέπετε μισό λεπτό, παρακαλώ. Γιατί ένας εξαιρετικός νέος επιστήμονας, το έχω ξαναπεί, ο κύριος Αντώνης Ογκούρλιας, στέλνει το εξής. Yeah. Άσχετο από αυτά. Μιλάμε λέει στην Ελλάδα για Λιβύη. Εγώ θέλω να υπενθυμίσω ότι ανοίξαμε πρεσβευτική αρχή το 21. Και τον Αύγουστο του 22 πήραμε τον επιτετραμένο και έχουμε αφήσει την υπηρεσία στη Λιβύη να διοικείται από τη σύμβουλο τύπου και ένα τεχνικό υπάλληλο. Κοινώς, δεν έχουμε διπλωμάτη να δουλεύει στη διπλωματική υπηρεσία. Έτσι για να καταλαβαίνομαστε τι κάνουμε. Ναι, βέβαια. Και θυμόσαστε ότι τότε με το τουρκολιβικό σύμφωνο απελάσαμε τον Λίβιο, αλλά όχι τον Τούρκο. Δηλαδή, έχετε δίκιο. Ελάτε τώρα σε αυτό. Κρίκο και όχι τον ισχυρό. Ελάτε σε αυτό που λέγατε. Λοιπόν, πάμε τώρα σε αυτό. Η Τουρκία, είτε είναι η επίγονη των Κεμαλιστών, είτε είναι ο Ερντογάν, είτε μεθαύριο η επίγονη δική του, είναι αναθεωρητική στα πάντα, θεωρεί ότι είναι αυτοκρατορία, έστω και αν πλέον έχει περιοριστεί και είναι κράτος,
αλλά θεωρεί ακόμα ότι έχει μια λογική αυτοκρατορική. Είδαμε ότι θέλει να παρεμβαίνει παντού. Αν της βγαίνει ή όχι επιτυχημένα, αυτό είναι μια άλλη κουβέντα. Πάντως αυτή την οτροπία έχει. Τους Έλληνες θεωρεί ότι πρέπει να τους τιμωρήσει, και όσο και αν φαίνεται παράξενο και είναι δυνατόν, ναι, να μας τιμωρήσει πρωτίστως για το Ιδιάν, για τη στάση, η Χτιλάλ, επανάσταση που κάναμε το 1821, και αφού τιμωρηθούμε, να μας παράσχει μία ομπρέλα προστασίας, έτσι λέει, σε μια κατάσταση καζάν-καζάν, win-win, όχι 50-50, 80 η Τουρκία, 20 εμείς, δηλαδή μια λεόντιο συμφωνία, και πολύ μας πάει το 20, όπου θα μας προστατεύει, δεν μας παρενοχλεί, θα έχει πάρει αυτά που θέλει σε Θράκη, Αιγαίο, Ανατολική Μεσόγειο και Κύπρο, και στη συνέχεια μας λέει το τυράκι στη φάκα ότι μην ασχολείστε πλέον με εξοπλιστικά, δεν τα χρειάζεστε, ρίξτε τα χρήματά σας στην κοινωνική σας πρόνοια και κατάσταση. Αυτό όταν στερνίζονται κάποιοι, έτσι, συσσαγωγικά πολιτική και ακαδημαϊκή της λογικής, σε εισαγωγικά, στην Ελλάδα, οι λεγόμενοι, έτσι, να τα βρούμε με τους Τούρκους, και έχουν και αυτοί τα δίκια τους και μην είμαστε μοναχοφάιδες, αλλά ξεχνάνε την παροιμία των προγόνων μας, ότι Τούρκον είδες άσπρα θέλει, αξέδες, δηλαδή ασημένια νομίσματα, και άλλον είδες κι άλλα θέλει, δηλαδή αν ο Τούρκος πάρει ένα θα θέλει δύο, στα δύο θα θέλει τρία, και δεν τελειώνει ποτέ. Αυτό ξαναμιλάω για την πολιτική και όχι για το φίλο μας το Σουκρού. Αν κάποιος μου πει, μα είναι και καλοί άνθρωποι, σαφώς και υπάρχουν και καλοί άνθρωποι. Μιλάω για την πολιτική. Από εκεί και πέρα, ο Τούρκος πρόεδρος, το ξεχνάμε, το είχα πει εγώ το Φλεβάρι και το είχαμε πει και μαζί, στρέφει προς την Ευρασία. Οι πάντες, όλοι οι συνάδελφοί μου, μου έλεγαν, θα είσαι ο μοναδικός που το λέει. Να που επαληθεύτηκα. Στρέφει προς την Ευρασία, μας το δήλωσε 9 Ιουνίου με το πέρας της ασκήσεως Εφές, ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία κατέδειξε την αδυναμία της Δύσης σε ενέργεια, σε τρόφιμα, και ότι βρίσκεται σε δημογραφική αποδρομή η Δύση. Αντίθετα, η Ευρασία είναι σε δημογραφική αύξηση, έχει επάρκεια ενέργειας, τροφίμων, και παρότι λέει τιμώ τις συμφωνίες μου, τις νατοϊκές και τις εμπορικές με τη Δύση, εντούτοις το πλάνο μου είναι να στρέψω προς τον φυσικό μου χώρο, την Ευρασία, που είναι ο χώρος του μέλλοντος. Γι' αυτό και πήγε και στο Ουσμπεκιστάν και κοιτάει να μπει και στο σύμφωνο της Σαγκάης. Από εκεί και πέρα, προχθές 2 του μήνα, είδαμε ότι έδωσε και την πρώτη κορβέτα Αντά, νησί σημαίνει Αντά, στους Ουκρανούς. Την παρέλαβαν οι Ουκρανοί και είπαμε, πήραμε ένα ωραίο πλοίο το οποίο θα υπηρετήσει το Ουκρανικό ναυτικό με τουρκική καρδιά. Λοιπόν, οι συνεργασίες λοιπόν καλά κρατούν για τους Τούρκους από όλες τις πλευρές. Το μαύρο χρήμα ρέει και η οικονομία ολοπτοχεύει, αλλά είναι ισχυρότατη όπως βλέπουμε, και μπορεί και χρηματοδοτεί τα πάντα. Από εκεί και πέρα, έχει το θέμα, πέραν της προβολής σημαίας γεωπολιτικής ισχύος, και να θυμίζει στους δυτικούς τι χάνουν αν αφήσουν να χαθεί ο σύμμαχος στη Τουρκία, γιατί οι δυτικοί, χάρη στην Τουρκία, διά της Τουρκίας, ελέγχουν τα στενά των Δαρδανελίων, τα τόσο χρήσιμα στους Ρώσους ιστορικά. 13 πόλεμοι Ρώσων Οθωμανών έχουν γίνει ακριβώς για αυτό το λόγο, για τον έλεγχο των στενών. Τους θυμίζει ότι πάντα κάνει τη βρώμικη δουλειά για τους νατοϊκούς η Τουρκία, όπου δεν θέλουν αυτοί να εμπλακούν φανερά. Θυμίζει στη Ρωσία το πόσο χρήσιμη τη είναι, θυμίζει στην Κίνα στο πόσο χρήσιμη του είναι, του το θύμισε και στην Κεντρική Ασία, στο Ουσμπεκιστάν, το πόσο χρήσιμη του είναι. Και βεβαίως αυτό, όχι με το αζημίωτο, πάντα τι μπορεί να κερδίσει. Περαιτέρω, έχει όμως και ένα μέτωπο εσωτερικό αντιπολίτευσης που θέλει να τον βγάλει από την εξουσία. Αυτός θέλει να παραμείνει στην εξουσία. Για να παραμείνει στην εξουσία είναι σφόδρα πιθανό να κάνει χρήση, το έχω δημοσιεύσει στα ελληνικά. Δεν ξέρω αν άλλος νομικός, μιλάμε για νομικούς, όχι για αναλυτές, έχει ασχοληθεί με το Σύνταγμα της Τουρκίας και το έχει δημοσιεύσει στην Ελλάδα το τελευταίο χρονικό διάστημα. Το άρθρο 119 λέει κατάσταση έκτακτης ανάγκης, όπου μεταξύ άλλων ορίζει ότι αν η χώρα δεχτεί επίθεση, παρατείνεται αυτοδίκαια η θητεία της Εθνοσυνέλευσης και της θητείας του Προέδρου κατά 6 μήνες, και μετά για άλλους 4 και άλλους 4 και άλλους 4, διοικεί με επιδέλτα, με προεδρικά διατάγματα, δηλαδή δικτακτορικά θα μπορούσαμε να πούμε, τα οποία φέρνει για επικύρωση εντός 3 μηνών, αν η Εθνοσυνέλευση είναι σε θέση να συγκληθεί. Αν δεν μπορεί να συγκληθεί, δεν χρειάζεται, δεν συνεχίζει μόνος του να διοικεί τη χώρα. Άρα λοιπόν θα δεχτεί επίθεση από την Ελλάδα? Όχι. Μπορεί να κάνει το Zelharp Daeresi, το Γραφείο Μυστικού Ειδικού Πολέμου, μια προβοκάτσα και της Ελλάδος? Ναι, το συνηθίζουν. Να πούν ότι δεχτήκαμε επίθεση, να η ένταση, να παράταση θητείας, ελάτε Τρίτη να διευθετήσετε το θέμα.
κοινή αποδοχή τρίτη, δηλαδή οι Γερμανοί ή οι Αμερικανοί. Και θα μας πούνε αυτοί, παιδιά, βρείτε τα. Μόλις θα μας πούνε βρείτε τα, οτιδήποτε θα έχει καταφέρει ο Τούρκος εκείνη τη στιγμή έχει γκριζαριστεί αυτομάτως, δηλαδή ουσιαστικά έχουμε χάσει εμείς την κυριαρχία την πλήρη. Δηλαδή θα βρισκόμαστε ίσως σε μια κατοχή, αλλά όχι σε πλήρη κυριότητα όπως έχουμε τώρα. Προφανώς θα έχουμε χάσει και την ομή. Περαιτέρω, πώς μπορεί να ξεδοντιάσει τους αντιπάλους του? Θα σας το πω την ημέρα που θα ανακοινώσει η ενωμένη αντιπολίτευση, ενωμένη σαν μέτωπο, δεν τα έχουν βρει μεταξύ του 100%, ενώ το ενιαίο μέτωπο που έχει απέναντί του την αντιπολίτευση ο Ερντογάν, όταν θα ανακοινώσουν τον ανθυποψήφιό του. Γιατί δεν τον ανακοινώνουν? Γιατί θα τον στοχοποιήσει, όπως είχε στοχοποιήσει τον Ιμάμογλου. Γι' αυτό το λόγο τον φυλάνε. Όταν λοιπόν θα ανακοινωθεί ποιος θα είναι, τότε θα σας πω αν ο Ερντογάν θα δημιουργήσει την κρίση μόνο στο εσωτερικό, αλλά θα αφήσει την Ελλάδα απ' έξω. Πότε θα το κάνει αυτό? Αν θεωρεί ότι τον έχει, τον κερδίζει τον αντίπαλό του, τότε θα ασχοληθεί μόνο εσωτερικά, όχι με την Ελλάδα. Αν θεωρήσει ότι χάνει από τον αντίπαλό του και πρέπει να πάει σε παράταση θητείας, τότε θα στραφεί και κατά της Ελλάδος, όχι υποχρεωτικά ένοπλα, αλλά σίγουρα θα είμαστε ο στόχος του για να δημιουργηθεί ο αντιπερισπασμός που θέλει εσωτερικά στη χώρα. Τι μπορεί να κάνει τώρα στους ανθυποψηφίους του, παράλληλα, προσπαθεί να τους αφαιρέσει το δικαίωμα του εκλέγεσθε. Δηλαδή να μην είναι υποψήφιοι, ψάχνει να τους βρει κολλήματα. Πώς? Στο άρθρο 119 ταυτίζεται του συντάγματος τουρκικού, ταυτίζεται το πρόσωπο του εκάστοτε προέδρου με το τουρκικό έθνος. Επομένως, οποιοδήποτε αντιπολιτευτικός λόγος κατά του Ερντογάν θεωρείται προσβλητικός κατά του τουρκικού έθνους. Άρα είναι ποινικά κολάσιμος. Άρα λοιπόν, λες κάτι κατά του Ερντογάν, σε πάει κατηγορούμενο, χάνεις το δικαίωμα του εκλέγεστε. Λοιπόν, αυτά δεν θα τα ακούστε αλλού, από άλλους αναλυτές, όσο και αν αυτό ακούγεται υπερφύαλο που λέω τώρα, ούτε από άλλες εκπομπές, γιατί η δικιά σας εκπομπή, κύριε Σαχίνη, δίνει χρόνο στους αναλυτές και στους ειδικούς, και ο καθένας από εμάς πρέπει να μιλάει όχι γενικώς και αόριστα, αλλά επάνω στην ειδικότητά του. Εμένα λοιπόν πρωτίστως η ειδικότητά μου είναι νομικός, είμαι δικηγόρος. Βεβαίως το διδακτορικό μου και η ανάλυση μου και η προσέγγιση μου δεν είναι γενικά το διεθνές δίκαιο, που σαφώς είναι, αλλά είναι πρωτίστως η Τουρκία. Και ασχολούμαι με την Τουρκία 40 χρόνια. Επομένως, πρέπει ο καθένας από εμάς, όταν μιλάει και αναλύει, να αναλαμβάνει την ευθύνη του λόγου του, να είναι συγκεκριμένος, επιστημονικός λόγος, τεκμηριωμένος με παραπομπές και δεδομένα. Και όχι αοριστικολογίες ή τι νομίζουμε τι θα θέλαμε να βγει. Άρα, κύριε Σταθακόπουλε, έτσι όπως το περιγράφεται στο εσωτερικό πια της Τουρκίας, έτσι, ο ακίνδυνος εντός εισαγωγικών, ναι, είναι ο Κιλιτζάρογλου και ο επικίνδυνος είναι ο Δήμαρχος της Αγκυράς? Όχι, αυτοί έχουν μεταξύ τους συζητήσει. Δεν υπάρχει περίπτωση να κατεβάσουν τους δύο δημάρχους. Οι κεμαλιστές. Και ψήνεται ο Κιλιτζάρογλου, δηλαδή θέλει να κατέβει αυτός. Η Αξενέρ δεν θέλει. Έχουν γίνει κάτι κουβέντες να βρουν τρίτο κοινής αποδοχής άτομο. Το υποστηρίζει η Γερμανία. Είναι ο Αλί Μπαμπατζάν, ο οποίος προέρχεται από τον Ερντογάν. Θα μαζέψει, πιθανολογούν, κάποιους αποδοτευμένους Ερντογανιστές, έχει ήδη ένα 4% το κόμμα του Ντεβά, τον αποδέχεται η Αξενέρ, θα μπορούσαν να τον αποδεχτούν και Κούρδοι και ψηφοφόροι, δηλαδή μιλώντας, και οι κεμαλιστές, ο Κιλιτζάρογλου, αν και εφόσον. Προς το παρόν όμως θέλει ο Κιλιτζάρογλου, έχει ανεβάσει τους τόνους ο Κιλιτζάρογλου και θέλει να πάρει το χρήσμα. Θα δούμε λοιπόν ποιος θα είναι υποψήφιος. Τον υποστηρίζει όμως τον Μπαμπατζάν και τα think tanks του Υπουργείου Εξωτερικών της Γερμανίας ήδη από το Μάιο του 20. Αλίμονο, αλίμονο. Έτοιμοι όλοι είναι για την κολοτούμπα. Άμα είναι ο Μπαμπατζάν που ασχολούνταν και με θέματα ευρωπαϊκής πολιτικής, μετά θα μας πούν. Άρα λοιπόν, μεταξύ συζητήστε το, παιδιά. Και μαλιστές ή Ερντογανιστές, εγώ δαγκωτώ Ερντογάν. Γιατί το ξέρουμε. Το λέτε αυτό. Α, έτσι το λέτε. Μάλιστα. Ναι, το ξέρουμε, τον έχουμε αναλύσει. Βεβαίως μπορεί να έχουν πρόβλημα οι δημοκρατικοί στην Τουρκία. Τι να κάνουμε τώρα. Εγώ τώρα κοιτάω τα συμφέροντα της Ελλάδος. Εγώ προτιμώ Ερντογάν, διότι αν έρθουν και μαλιστές ή φιλοευρωπαϊστές, θα γίνει κολοτούμπα προς τη Δύση. Θα αναβαθμιστεί πάλι επισήμως η Τουρκία, ενώ τώρα θεωρείται δίστροπη. Θα αναβαθμιστεί ισχυρά δηλαδή και εμείς θα ξαναπέσουμε σε δεύτερη μοίρα και τότε είναι που θα φορτικά θα μας λένε οι κοινοί μας σύμμαχοι βρείτε τα, βρείτε τα, βρείτε τα. Θα βγουν βεβαίως τότε οι φωνές της λογικής σε εισαγωγικά των Ελλήνων και θα λένε μα πόλεμο θέλετε, πάμε να συμβιβαστούμε, μην είμαστε μοναχοφάιδες. Και έτσι λοιπόν θα βγούμε πάλι από μια κατάσταση συμβιβασμού μεν,
πλην εντύμου και υπερήφανου, όπως έχουμε συνηθίσει στην ιστορία μας. Είστε σαφείς. Μία τελευταία κουβέντα, θα τα ξαναπούμε. Μου λέει εδώ πέρα ο φίλος ο Γιάννης, καταρχάς λέει, του οφείλουμε συγχαρητήρια του κ. Σταθακόπουλου για τις αναλύσεις του. Θέλω όμως να το ρωτήσω, δεν θα έπρεπε η χώρα μας να προχωρήσει τώρα σε μια ξεκάθαρη δήλωση ότι αν δεν ανακληθεί το κάζους μπέλι από την Τουρκία, που είναι για πολλούς λόγους πια, θα μπλοκάρουμε όλες τις συναλλαγές Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας? Θα έπρεπε και θα μπορούσε η Ελλάδα, διότι η Ελλάδα, όσο και αν δεν αρέσει σε κάποιους αυτό, δηλαδή και λέμε τώρα είναι κοιτά τα συμφέροντά τους μόνο και τα λοιπά, έχει ένα ισχυρότατο λόπι το οποίο μπορεί να ταρακουνήσει την Ιφίλιο. Αυτό λέγεται ναυτιλία. Όμως η ελληνική ναυτιλία, η οποία τρέφει μεγάλο πληθυσμό του μέρους μας, δηλαδή που δουλεύουν στα ελληνικά πλοία και βγάζει πάρα πολύ χρήμα, ο λόγος που αυτό το χρήμα η ελληνική ναυτιλία και οι Έλληνες εφοπλιστές δεν το επενδύουν όπως κάποτε οι Έλληνες ευεργέτες που βγάζανε χρήμα από το εμπόριο, το χερσαίο ή το θαλάσσιο, και στήθηκε κάπως, ας πούμε, αυτό το κράτος, όσον αφορά τις δικές μας δυνάμεις, λέω για τα γεωπολιτικά συμφέροντα και τη βοήθεια των τρίτων. Ο λόγος λοιπόν που αυτό δεν γίνεται και δεν πατάμε πόδι ενώ θα μπορούσαμε, είναι διότι έχουμε τη δικιά μας διχόνια, τη δολερή, που δεν θέλει η μία τάξη προς την άλλη τάξη να δώσει τα ηνία ή τη σκυτάλη ή να είμαστε ενωμένοι. Και βεβαίως υπάρχει ένας πολύ βασικός κανόνας στην κοινωνιολογία, για να γυρίσει ο ήλιος θέλει δουλειά πολύ που λέει και ο ποιητής και τα λοιπά, που υπάρχει ένα τρίπτυχο, τρεις πυλώνες. Πρώτον, χρειάζεται το όραμα από τους ιδεολόγους, που είναι το κοινό ιδεολογικό όραμα της Ελλάδος, δεν υπάρχει. Χρειάζεται βοήθεια οικονομική από τους ευεργέτες, υπάρχουν οικονομικά ισχυροί σε όλο τον κόσμο. Έλληνες θα μπορούσαν να βοηθήσουν. Δεν βλέπουν το όραμα όμως για να ρίξουν τα λεφτά τους. Και τρίτον, πρέπει ο λαός να δει όλους αυτούς και επομένως ο λαός να βάλει την πλάτη και να πει αξίζει τον κόπο, να, οι μπροστάριδες πνευματικοί, οι μπροστάριδες οικονομικά ισχυροί και εμείς ως λαός βάζουμε πλάτη ενιαίοι και το γυρίζουμε. Αυτό το τρίπτυχο που είναι θεμελιώδες, στοιχειώδες, το διδασκόμαστε στο πρώτο έτος στα μαθήματα κοινωνιολογίας, για να αλλάξει μια κοινωνία δηλαδή πώς γίνεται, στην Ελλάδα έχουμε τα στοιχεία, δεν έχουμε τον αρμό για να τα συνενώσουμε, για να γίνει η αλλαγή, για να γίνει η αλλαγή του ήλιου που θέλει δουλειά, για να γυρίσει ο ήλιος θέλει δουλειά πολύ που λέει ο ποιητής, δεν το έχουμε. Το έχουμε κάποιες ελάχιστες στιγμές, λέγεται 21, λέγεται 40, είναι στιγμιαίο, αλλά αυτομάτως πάλι μας φτιάνει αυτή η βαθιά παθογένεια της διχόνοιας και του εμφυλίου που μπορούμε να πολεμάμε δυναμικά μία μέρα στο Μαραθώνα, μία μέρα στη Σαλαμίνα, να γράφουμε ιστορία και μετά 30 χρόνια να πολεμάμε μεταξύ μας και τα άνθη της φυλής, όπως λέει ο Κοραής, η νεολαία των Ελλήνων, να εξοντώνεται μεταξύ της και μετά να έρχονται για να μας βρίσκουν οι άλλοι αδύναμους και μετά να κάνουν αυτά που κάνουν γιατί βρήκαν και τα κάνουν. Αυτό είναι ένα ευρύτερο κοινωνιολογικό, ιστορικό, φιλοσοφικό, ψυχολογικό θέμα για τον Ελληνισμό. Δεν το έχουμε ξεπεράσει, το συζητάμε, το λέμε, το διδασκόμαστε, το διδάσκουμε. Πλην όμως, επί του πεδίου πρακτικά δεν εφαρμόζεται. Θα μπορούσε να γίνει θεωρητικά, ναι. Πότε? Χθες. Εντάξει, κύριε Σταθακόπουλε, εγώ θα σας προσγειώσω. Ωραία αυτά που λέτε. Εδώ στα αυτονόητα το πολιτικό σύστημα δεν μπορεί να συμφωνήσει για την επιβίωση του λαού και είμαστε ακόμη οι μύστες της ενεργειακής μετάβασης και ξαναγυρνάμε στο λιγνίτι όταν ο κόσμος υποφέρει. Λοιπόν, ακούστε τώρα. Έχω δύο ενδιαφέροντα ερωτήματα. Το ένα είναι του Αχιλλέα και είστε από τους λίγους που μπορείτε να τα προσεγγίσετε. Το ένα είναι, ρωτήστε τον κύριο Σταθακόπουλο πώς βλέπει την κατάσταση που αυτή τη στιγμή υπάρχει στο Ιράν και πώς μπορεί να επηρεάσει τις σχέσεις του με την Τουρκία. Και το δεύτερο είναι από το φίλο το Βασίλη. Αυτή τη στιγμή δεν το συζητάει κανείς, αλλά μεταξύ Αζερβαϊτζάν και Τουρκίας πάνε να εξαφανίσουν την Αρμενία. Και το Αζερβαϊτζάν με την Τουρκία κάνουν παιχνίδι με τη Δύση, με τους αγωγούς. Σωστά. Και εμείς πανηγυρίζουμε για αυτούς τους αγωγούς. Πώς τα σχολιάζει, Λί? Πολύ σωστές παρατηρήσεις και οι δύο. Επιτροχάδι, να μην σας φάω και τον χρόνο. Σαφώς υπάρχουν δεσμοί ιστορικοί, πολιτιστικοί, αιματολογικοί, αν θέλετε, Αζέρων και Τούρκων. Ενδεχομένως αυτούς που λογίζουμε εμείς ως Τούρκους, Τούρκους ιστορικά να είναι πιο πολύ στο Ασού, οι Αζέροι, παρά οι γενιτσαροποιημένοι, σήμερα τουρκοποιημένοι. Αυτό που λέμε Τουρκία. Μέσω των Αζέρων δόθηκε
η οικονομική βοήθεια στον Κεμάλ από τους τότε Μπολσεβίκους και μετά βεβαίως και την ανοχή και τη συμφωνία της Άγκυρας του 1921 από τους Γάλλους για να πάρει τα πάνω του Κεμάλ και να αντιστρέψει τον αγώνα που έκανε τότε εκείνος. Πράγματι στο πεδίο των Αζέρων γινόταν και γίνονται μεγάλες συμφωνίες μεταξύ Ανατολής και Δύσης, Τουρκίας, Ρωσίας και πάει λέγοντας. Ναι, εκεί πέρα παίζεται το παιχνίδι. Και από τη μία μεριά έχουν ουσιαστικά, εγώ σχεδόν ταυτίζω Αζέρους με Τούρκους λόγω των ιστορικών δεσμών τους. Όντως συμβαίνει αυτό που λέει για τα Αρμενία. Και τη μία στιγμή μιλάμε για τους Τούρκους εμείς κατά των Τούρκων και ουσιαστικά μετά πάμε και παρακαλάμε και κάνουμε χειραψίες με τους Αζέρους. Βεβαίως για τα θέματα της ενέργειας και κάνουμε τα πικρά γλυκά. Επιτροχάδι είναι αυτό. Θα μπορούσαμε σε μια άλλη κουβέντα να τα αναλύσουμε περισσότερο. Καλά. Αυτό. Αφού δεν κάνουμε κάτι για τα δικά μας ενεργειακά, κάνουμε τα πικρά γλυκά. Μ' άρεσε αυτό που είπατε. Λοιπόν, πάμε τώρα στο θέμα του Ιράν. Το Ιράν είναι θεοκρατία, το γνωρίζουμε. Το Ιράν έχει στοιχεία μέσα κοσμικότητας και είναι ένα ιστορικό έθνος, το οποίο για να επιζήσει μέσα στην ορμή τότε και στη λέλαπα, όπως το κατέπνιξε το Ισλάμ, αποφάσισε αντί να αντιστέκεται συνεχώς και να το διοικήσει τελικά ο αραβικός κόσμος, αποφάσισε να μπει στο μανδύα του Ισλάμ. Βεβαίως τράβηξε την αιρετική πλευρά του σουνιτικού Ισλάμ, έγιναν σιίτες, αλλά κράτησαν τα ηνία της χώρας τους και τη διοίκηση στα χέρια τους. Δηλαδή δεν διοικήθηκαν ποτέ από Άραβες. Συνέχισαν να διοικούνται από Πέρσες, οι οποίοι απλώς άλλαξαν μανδύα και από μυθραϊστές, ζωραστιστές και τα λοιπά, γύρισαν και έγιναν μουσουλμάνοι, αλλά όχι σουνιτικό ορθόδοξο, έγιναν σιητικό Ισλάμ και έκτοτε κρατούσαν την ιδιαιτερότητά τους μέσα από αυτή την διαφοροποίηση του σιητισμού. Όμως, στο διάβα του χρόνου, επειδή πρόκειται για μια αυτοκρατορία και αυτή η σκληρή συγκεντρωτική αυτοκρατορία, τα στοιχεία του συγκεντρωτισμού τους βγήκανε και μέσα από τη θρησκεία και επομένως οδηγήθηκαν σε θεοκρατία, από την να έχουν σάχη, δηλαδή ουσιαστικά ένα είδος αυτοκράτορα, σαχ, που βεβαίως είναι δεσποτικό, μπήκε μέσα και το θέμα της θρησκείας, διότι οποιοδήποτε αγιατολάχ ιστορικά δεν μπορούσε να είναι σαχ, αλλά μπορούσε να είναι σαχ θρησκευτικός. Άρα λοιπόν ο δεσποτισμός τους ξαναβγήκε με μανδύα θρησκευτικό. Άρα λοιπόν μιλάμε για θεοκρατία. Εκεί λοιπόν τα θέματα αυτά που δημιουργήθηκαν και στην Αραβική Άνοιξη για λίγο, αλλά και τώρα με θέμα τη Μαντήλα, αν δημιουργηθεί ένα θέμα εμφυλίου μέσα εκεί, δηλαδή και εντείνεται η κατάσταση, αυτό θα έχει αντίκτυπο λόγω των ενεργειακών αποθεμάτων του Ιράν, θα έχει παγκόσμιο αντίκτυπο που δεν ξέρουμε πού θα οδηγήσει και ποιο τελικά θα ελέγξει εκεί πέρα τις καταστάσεις. Έχουν πολύ συμφέροντα μέσα στο Ιράν, από τους Κινέζους και τους Ρώσους μέχρι βεβαίως και τους Αμερικανούς και οι πάντες. Και μην ξεχνάμε ότι το μεγαλύτερο μέρος μεταφοράς και μετακίνησης γίνεται από την ελληνική ναυτιλία, είτε με ελληνική σημαία είτε με ξένη. Θα μπορούσε στο Ιράν να έχουμε κάτι όπως την Τινησία, όπως το γεγονός εκείνο που έγινε 17 Δεκέμβρη του 2010 στην Τινησία και δρομολόγησε την Αραβική Άνοιξη, που τελικά έφερε ανατροπές, αλλά πάλι σε μία από τα ίδια στον αραβικό κόσμο, τον μουσουλμανικό, πλην της Τινησίας. Δύσκολο να τα απαντήσει κάποιος, μόνο πιθανολόγηση. Μόνο στην Τινησία που ξεκίνησε η Αραβική Άνοιξη έχουμε την πλήρη αλλαγή και αυτή τη στιγμή η διεθνής κοινότητα αναγνωρίζει ως πλήρη δημοκρατία με τα δυτικά πρότυπα την Τινησία, ενώ δεν το έχει κάνει στα υπόλοιπα κράτη που κινήθηκαν στα πλαίσια της Αραβικής Άνοιξης, που είδαμε ότι γίνανε ανατροπές τεράστιες από τη Λιβύη και την Αίγυπτο μέχρι τη Συρία, την Ιεμένη μέχρι το Ιράν κτλ. Αλλά τώρα αν θα μπορούσε να γίνει το ίδιο πράγμα στο Ιράν σαν την Τινησία, δύσκολο να το πει κάποιος, δεν ξέρουμε. Έχουμε το φαινόμενο της πεταλούδας ενδεχομένως, δηλαδή θα μπορούσε πράγματι ένα γεγονός με τη Μαντήλα και με την Κοπελίτσα να οδηγήσει σε καταστάσεις μη αναστρέψιμες για αυτούς. Είναι εσωτερικό κοινωνικό τους θέμα, θα το δούμε, το παρακολουθούμε κομμάτι-κομμάτι, δηλαδή βλέπουμε τα συμπτώματα της παθογένειας για να μπορούμε να κρίνουμε ολοκληρωτικά τι συμβαίνει σαν ασθένεια. Με την Τουρκία μπορεί να επηρεάσει τις σχέσεις? Με την Τουρκία, κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή το Ιράν έχει επαφή με τον έξω κόσμο μέσω της Τουρκίας. Παρότι είναι Σουνίτες οι Τούρκοι και Σιίτες οι Ιρανοί, ετούτης είναι ιδίωδος με τον έξω κόσμο. Δηλαδή το εμπάργο που ασκείται κατά του Ιράν σπάει μέσω Τουρκίας. Επομένως επικοινωνεί με τον έξω κόσμο και η Τουρκία ωφελείται τα μάλα. Το κάνει και η Ρωσία αυτή την περίοδο μέσω της Τουρκίας και ωφελείται και από εκεί. Αλλά τέλος πάντων, αν αλλάξει
η κατάσταση αυτή και η Τουρκία δεν μπορέσει να, τα βρει με το νέο το οποίο θα γεννηθεί ενδεχομένως το Ιράν, ναι, πράγματι θα μπορούσε να επηρεάσει. Γιατί μην ξεχνάμε ότι και οι δύο χώρες αυτές είναι ιστορικά εχθροί. Δηλαδή οι μεγάλοι πόλεμοι που είχαν οι Οθωμανοί ήταν πάντοτε με την Περσική Αυτοκρατορία. Σωστά. Λοιπόν, θέλω να κλείσουμε με το ερώτημα επισήμας του φίλου του Αναστάση. Λέει, κύριε Σταθακόπουλε, με όλα όσα περιγράψατε και σήμερα, η Ελλάδα τελικώς δεν πρέπει επιτέλους να ορίσει τις κόκκινες γραμμές της για να αποφύγει τον εκβιασμό μέσω τετελεσμένων στον οποίο τεινωθεί η Τουρκία? Η Τουρκία ήδη έχει καταργήσει τη συνθήκη της Λοζάνης στα ανατολικά της σύνορα, εισβάλλοντας σε Συρία και Ιράκ. Τώρα το επιχειρεί και δυτικά. Αν η Ελλάδα λοιπόν θέλει να αποφύγει τον εκβιασμό, λέει ο Αναστάσης, στον οποίο τεινωθεί η Τουρκία, δεν πρέπει να ορίσει ρητός τις κόκκινες γραμμές της, και δεν εννοώ τα 6 ναυτικά μίλια, και όχι να επιζητά χωρίς προϋποθέσεις το διάλογο καλή ώρα μεθαύριο στην Πράγα για λόγους επικοινωνίας, ο οποίος τελικώς θα διεξαχθεί επί της ατζέντας των τουρκικών διεκδικήσεων αν γίνει έτσι χήμα? Πολύ, εγώ δεν το θεωρώ ερώτηση, το θεωρώ τοποθέτηση και την οποία συμφωνώ απολύτως. Ναι, έτσι είναι. Και τα είπε πολύ ωραία ο άνθρωπος, ο Αναστάσης, περιληπτικά, ευσύνοπτα, και αυτό είναι. Θα έπρεπε. Το ερώτημα που το έχουμε όλοι. Απορία ψάλτου Βίξ, λέγανε οι παλιοί. Υπάρχει πολιτική βούληση? Να τα κάνει η Ελλάδα. Ναι, μπορεί να τα κάνει. Πολιτική βούληση υπάρχει. Πώς ξεκινήσαμε την κουβέντα μας? Ότι οποιαδήποτε καλοπιστία της Ελλάδος και αυροφροσύνη, η Τουρκία τη δέχεται μεν γιατί την εξυπηρετεί, αλλά το θεωρεί αδυναμία. Άρα λοιπόν η Τουρκία μας το λέει στα μούτρα. Κύριοι, μόνοι σας είστε αδύναμοι. Είσαστε ενδοτικοί. Ζητάτε πάντα τη βοήθεια τρίτων. Μόνοι σας δεν μπορείτε. Μας θυμίζει δύο πιτσιρικάδες που βρίσκονται στο πεζοδρόμιο και πλακώνονται. Και λέει ο ένας, θα το πω στη μαμά μου. Ρε, μόνος σου δεν μπορείς. Του λέει ο άλλος. Και τον πλακώνει στο ξύλο. Απλά είναι τα πράγματα. Άρα είναι θέμα πολιτικής βούλησης και όχι λάθος αντίληψης. Όχι. Κάναμε λάθος μία, κάναμε λάθος δύο. Όχι. Το είναι θέμα πολιτικής βούλησης καθαρά. Θέλεις να το κάνεις καλώς. Δεν θέλεις, δεν το κάνεις τελείως. Και είναι που κατευθύνεσαι. Δηλαδή, λες, λειτουργώ αυτόνομα, δυναμικά και κάνω αυτό το οποίο με συμφέρει, χωρίς να σημαίνει ότι δεν έχω συμμαχίες. Δηλαδή, κάνω πρωτίστως αυτό που θέλω και δευτερευόντως, οκ, okay, και τις συμμαχίες μου. Εμείς κάνουμε το ανάποδο. Πρωτίστως κοιτάμε τι μας λένε οι σύμμαχοί μας για τα δικά τους συμφέροντα και λέμε, αφού είναι συμφέρον των συμμάχων μας, άρα είναι και δικό μας. Θέλουν το καλό μας. Δεν είναι έτσι αυτά τα πράγματα, αυτονόητα. Δηλαδή, ας το προσγειώσουμε πάλι στην καθημερινότητά μας. Ένας ο οποίος κάνει ό,τι του λένε οι γονείς του, οι συγγενείς του, οι τρίτοι, τελικά δεν είναι αυτόφωτος, είναι ετερόφωτος και η κοινωνία το λαμβάνει αυτό, ότι είναι αδύναμος ως χαρακτήρας. Αντιθέτως, ένας ο οποίος είναι δυναμικός, βγαίνει μπροστά και βεβαίως κάποια στιγμή θα ακούσει και θα συζητήσει και με την οικογένειά του και με τους φίλους του, αλλά θα κάνει πρωτίστως αυτό που νομίζει και έχει δυναμισμό και τη γνώση και την εμπειρία του, η κοινωνία τον αποδέχεται ως δυναμικό, τον εμπιστεύεται και αυτόν θέλει να έχει φίλο. Τον άλλο να που είναι άβουλος και περιμένει να του πουν τι θα κάνει, εκείνος είναι μαμάκιας, δεν τον θέλει κανένα. Εντάξει, λέει, καλό παιδί είναι, αλλά μαμάκιας. Δηλαδή να τα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, απλά κατανοητά, καθημερινότητας, να καταλαβαινόμαστε. Δεν είναι υψηλή, δηλαδή μόλις καταλάβεις το κουμπί λειτουργίας της ανθρώπινης ψυχολογίας στον ιδιωτικό χώρο, στα προσωπικά αλλά και στα διεθνή, άνθρωποι τα φτιάχνουμε τα διεθνή. Και καταλάβεις πώς λειτουργούν οι νοοτροπίες, είναι πολύ απλό. Ο Ερντογάν, πάνε να τον αναλύσουν με αναλύσεις, ξέρω εγώ, του Χάρβαρντ ή απόφοιτη του Χάρβαρντ. Ποιον? Έναν άνθρωπο της πιάτσας. Ένας άνθρωπος της πιάτσας λειτουργεί απλά όπως λειτουργεί η πιάτσα. Δεν αναλύεται η πιάτσα με το Χάρβαρντ. Είναι σαν να πάω εγώ με τον ποινικό κώδικα παραμάσχαλα στην παλιά Τρούμπα του Πειραιά. Για τους παλιούς Πειραιώτες, έτσι. Του 50 και του 60. Που ήταν τα μπάρ εκεί και τα λοιπά και η εγκληματικότητα. Και να πάω και να πω, κύριοι, αυτά που κάνετε εδώ πέρα είναι όλα παράνομα σύμφωνα με τον ποινικό κώδικα. Θα με πιάνανε και εμένα και τον ποινικό κώδικα, θα με τσιμεντώνανε και θα με ρίχνανε στο λιμάνι του Πειραιά. Δεν λύνονται έτσι τα πράγματα. Τι να κάνουμε τώρα? Η Τουρκία καταλαβαίνει μία γλώσσα. Όχι της αυροφροσύνης και της καλοπιστίας. Καταλαβαίνει τη γλώσσα τη δυναμική. Τι σημαίνει αυτό? Ότι πρέπει να κάνουμε πόλεμο και επειδή θέλει πόλεμο η Τουρκία να μας παρασύρει στο πεδίο της και να πάμε να χάσουμε? Όχι. Διότι είναι λάθος, λέει ο πολύ ενός ο παππούς μας στα στρατηγήματά του στο πολύτομο έργο,
να σε παρασύρει ο αντίπαλος την ώρα που θέλει, όπως θέλει, στο πεδίο που θέλει εκείνος. Θα χάσεις είτε διπλωματικά είτε ένοπλα. Όχι. Ορθώς δεν παρασυρώμαστε στο πεδίο της Τουρκίας. Γιατί θα μας τη φυλάει. Αντιθέτως, ροκανίζουμε χρόνο για να τους φέρουμε εμείς, αν και εφόσον γίνει σύγκρουση διπλωματική ή ένοπλη, στο δικό μας πεδίο την ώρα που θέλουμε εμείς κτλ. Το θέμα είναι άλλο όμως, ξαναλέω. Αυτό για να γίνει, που είναι ένα θεωρητικό αφήγημα. Υπάρχει πολιτική βούληση να το αντιληφθεί, να το καταλάβει, να το υλοποιήσει, ή προτιμούμε να είμαστε τα παιδιά που ακούν τους μεγαλύτερους, τους προστάτες τους, και κάνουν ό,τι του λένε μεγάλοι, ή λειτουργούμε και αυτόνομα και παρεπιπτόντως παίρνουμε και τη συμβουλή των μεγαλύτερων. Στην κοινωνία πάντως ένας άνθρωπος μαμάκιας δεν υπολογίζεται σοβαρά. Αντιθέτως, ένας δυναμικός άνθρωπος που βγαίνει μπροστά και αν χρειαστεί έχει και τη βοήθεια των φίλων και των συγγενών του, λογίζεται ως δυναμικός και αποδεκτός σε μια κοινωνία. Δυναμική, σκληρή κοινωνία, τι να κάνουμε. Δεν ζούμε σε κατάσταση παραδείσια. Δημήτρη Σταθακόπουλος, θέλω να τον ευχαριστήσω σήμερα για τις προσεγγίσεις του. Καλή σας ημέρα, τα ξαναπούμε, κύριε Σταθακόπουλε. Καλημέρα και σας, κύριε Σακουρατέ. Να είστε καλά.